χωρίς την Ελένη και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Εκτός από την Εύα και τη Φίφη, αρχίζει και ο μπαμπάς να έχει στερητικό σύνδρομο. Ευτυχώς σήμερα μετακομίζουν δίπλα οι καινούργοι μας γείτονες και θα απασχοληθούμε με κάτι. Γιατί όπως λέει η γιαγιά Ευγένεια, ο γείτονας είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, αλλά και ο χειρότερος εχθρός του. Τι γίνεται, πατέρα? Μετακομίζουν στο απέναντι διαμέρισμα. Αχά, για να δούμε. Κάτσε, παιδί μου, θα μας περάσουν για κουτσομπόλιδες. Ενώ δεν είστε καθόλου. Όχι, βέβαια. Πού αποβάζουν και δορυφορική κεραία. Και μεγάλα υγεία. Τεράστια. Ευτυχώς που δεν είναι τίποτα πουρά, ε! Πιο δυνατά μιλά, δεν σε ακούσαν ακόμα. Ναι, όντως, αυτοί που κατεβάζουν τα πράγματα είναι νέοι. Καλύτερα, μωρέ, ήταν κάτι γριές εκεί πέρα. Κουτσομπόλες όλη μέρα στο παράθυρο και εγώ ένα πράγμα συχαίνομαι. Τους κουτσομπόλιδες. Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει. Αγόρια είναι ή κορίτσια? Αγόρια είναι. Πού, απογοητεύτηκα. Δεν πειράζει, Θανάση. Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Υπομονή. Ναι, γιατί μπορώ εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μ' αρέσει που χαρήκαμε ότι είναι νέοι άνθρωποι και όχι τίποτα γριές κουτσομπόλες. Βλέπεις τη φασαρία κάνουνε. Και εμείς κλείσαμε τηλεόραση από τις 10. Ηρέμησε, αγόρι μου. Ελάτε, εσείς μπορεί να γιορτάζουν τη μετακόμισή τους. Τίποτα δεν γιορτάζουν. Νούμερα είναι και πουλάνε μούρι. Μπαμπά, μπορείς να κάνεις κάτι να σταματήσουν? Και μπορώ και θα κάνω. Ξέρω τι να κάνουμε. Τι? Να βάλουμε τη μουσική τέρμα, να τους σπάσουμε τα νεύρα. Όχι, δεν θα κάνουμε αυτό. Δεν θα μπω στο πανεπιστήμιο. Θα κάνω κι εγώ ό,τι γουστάρω. Θα βάζω τέρμα τη μουσική. Δεν θα μπω στο πανεπιστήμιο. Δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Γιατί για να μπει πρέπει να διαβάσει. Ελά, αφήστε τα τώρα αυτά. Θα τους τα πω ένα χεράκι. Μήπως να καλέσουμε την αστυνομία? Την αστυνομία τώρα καλέσουμε για κάτι παιδάκια. Καθαρίζουμε μόνοι μας. Δεν ξέρουμε ποιον έχουν να κάνουν. Δεν ξέρουμε ποιον έχουν να κάνουν. Για τρέχα να σε δουν. Να τους δείξουμε ποιον έχουν να κάνουν. Πάω. Άμα χρειαστείς κάτι ξέρεις, ε. Μη μας φωνάξεις. Γεια σου, παιδιά. Είμαι ο γείτονας από δίπλα, Διονύσης Μαυροτσούκαλος. Μαυροτσούκαλος, ωραίο όνομα. Γιατί δεν το ποτίζετε λιγάκι έτσι να μεγαλώσει? Μαυροτσούκαλο λένε και την ωραία την καστανούλα που έχετε σπίτι σας. Αλλά μιλάμε για πολύ μωρό, ε. Μονό. Πολύ μωρό. Για την κόρη μου τα λες αυτά? Καλά, δεν είπαμε και καμπούρα, ωραία την είπαμε. Να την καλέσουμε στο πάρτι. Δεν κοιμάται που δεν κοιμάται. Ακούστε να σας πω, μάγκες, γιατί πολλά λέτε. Κάνετε πάρα πολύ φασαρία. Είναι πολύ δυνατά η μουσική. Ξέρετε τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Τι ώρα έχεις ώρα? Όχι, δεν έχω. Γιορτάζουμε τη μετακόμιση. Δεν αλλάζεις κάθε μέρα σπίτι. Μόνο μια φορά το μήνα. Α, υπάρχει κι άλλος. Γιατί κάθε μήνα μας διώχνουν. Σας διώχνουν, αλλά ξέρετε, εμείς αύριο ξυπνάμε νωρίς. Και ο Μαρκούλα νωρίς ξυπνάει. Εάν δεν χαμηλώσει τη μουσική, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Όταν λες μαζί σου, νωρίζουμε αυτό που βλέπω τώρα, υπάρχει συμπλήρωμα. Εντάξει, έλα τώρα, εντάξει, ρέμισε, θα τον επιπίεση. Θείο. Να σου φέρω μια μπύρα να ηρεμήσει. Γουστάρεις να πάρω κάτι τηλεφωνάκι για να κανονίσω κομμενάκι από ανατολικό μπλοκ. Ρε, θα χαμηλώσετε τη μουσική, ναι ή όχι? Μισό λεπτό να αποφασίσουμε. Άντε, μπράβο, γεια. Όχι! Όχι.
Δεν θα χαμηλώσει. Πώς και δεν θα χαμηλώσει. Τι να κάνει. Θα τη χαμηλώσουμε. Έλα, έλα, μπείτε μέσα τώρα. Έλα, χαμηλώστε τη. Έλα, γρήγορα. Έλα να βλέπω. Άντε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Δεν κάνει τίποτα, κύριε Μαυρομπούκαλε. Μαυροτσούκαλο. Μαυροτσούκαλε, αυτό ναι. Θα ήθελα πάντως να ξέρετε ότι εγώ σέβομαι πάρα πολύ την τρίτη ηλικία. Όλα εντάξει, σταμάτησε η μουσική, τέρμα. Δηλαδή καθάρισες. Αν καθάρισα, καθάρισα και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Τι είναι αυτά. Φαίνεται δεν καθάρισες καλά. Ξέχασες να πάρεις τις γωνίες. Μπαμπά, νομίζω ότι σε έγραψε. Δεν με έγραψε κανείς. Μάλλον δεν με άκουσαν τι έλεγα γιατί είχαν δυνατά τη μουσική. Αυτό θα είναι. Αφήστε, θα καθαρίσω εγώ. Αύριο. Τώρα κάνει κρύο, πού να πηγαίνω. Πάμε να κοιμηθούμε, δεν μπορώ να πω βλακίες. Κάνει κρύο. Ναι, ναι, εντάξει, κάνει κρύο. Πάλι μας θα έχεις πει. Γίγαντα, αυτά θέλουν καθάρισμα, τα βλέπεις, ξύσιμο θέλουν. Βρε καλώς το ότι ασάρισε. Τι έγινε, βρε αδερφέ, νοικοκυρούλα, χαροπή το παίζεις. Είχες πολύ σιδέρωμα και πολύ σφουγγάρισμα. Γι' αυτό πήρε και από το φαρμακείο κρεμούλα, έτσι για τους μαύρους κύκλους και το ποδαράκι της Χίνας. Ο το ασπίδες πήρα. Και παυσίπονα για τον πονοκέφαλο. Δεν έκλεισα μάτι τη νύχτα. Γιατί? Μετακομίσα κάτι κολόπεδα εκεί δίπλα σε ένα διαμέρισμα και το γιορτάζανε. Μέχρι τις 4 η μουσική στη διαπασόλ. Καλά. Και γιατί δεν πήγες να τους ρίξεις καμιά ανάποδη. Τι ανάποδη ρίξω αμέσως, θα τους ρίξω ανάποδη. Πήγα εκεί ευγενικά και τους είπα να χαμηλώσω τη μουσική. Και αυτοί αμέσως. Τη χαμήλωσαν. Όχι, με γράψαν όπως είπε και ο Γιαννάκης. Είπε ο Γιαννάκης ότι σε γράψαν. Ναι, και ο Θανάσης είπε ότι με δουλεύανε. Έγινα ρεζίλης τα παιδιά. Και θα τα αφήσει έτσι αυτό. Όχι. Δεν είναι καλό αυτό. Τι να κάνω, φοιτητές είναι, τέπα τους κάνω. Να τους αλλάξει τα φώτα. Συμφωνώ. Τα παιδιά τον πατέρα τους τον θέλουνε ήρωα. Βέβαια! Διότι αν τον έχουν ήρωα, θα το κουβαλάς σημάδες όλη τους στη ζωή. Ναι, ρε, βάλτε κανένα κρεβάτι να εξετάζετε κόσμο, γίνατε όλοι ψυχίατροι. Δεν μπορείς, αγόρι μου, τουλάχιστον φώναξε την αστυνομία. Γιατί άμα τη φώναζε δεν ερχότανε. Μην ανακατεύετε την αστυνομία! Δεν θέλουνε τέτοια αυτοί. Τι θέλουν αυτοί, ρε μάχη. Πρέπει να πας εκεί και να τους φοβερήσεις. Εσύ στα νιάτα σου φοβόσουν κανέναν. Έχει δίκιο σε αυτόν τον Διονύση. Τώρα κάτσε. Ένας ήταν αυτοί, πώς ήταν. Τρεις ήταν, αλλά δεν ξέρω τι εφεδρείες είχαν μέσα. Κανένα πρόβλημα. Τρεις εμείς, τρεις αυτοί μπαίνουμε μέσα και θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Δεν θέλει τέτοια, Σπύρο. Τι θέλει, ρε μάχη, πες μας. Πρέπει να πας εκεί και να σταθείς απέναντί τους. Να τους κοιτάξεις ίσια στα μάτια. Το ξέρω από το καράτε αυτό. Είναι το βλέμμα της τίγρης. Ξέρεις πόσο αναμετρίονται οι τίγρες και τα λιοντάρια. Θύμισε μου. Λοιπόν, μπαίνει μέσα ο τίγρης, κάθεται. Και παραγγέλει μπύρα. Τώρα, άμα θέλετε, μ' ακούτε. Άσε μας, ρε Μάκη. Θα κάνω μαλακία στους ανθρώπους την τίγρη και το λιοντάρι. Αφού ήταν τύφλα. Ωραία. Θα πάμε εγώ και ο Μάκης. Ο Μάκης θα τους κοιτάξει με το μάτι της τίγρης. Και εγώ θα πάρω μια βρεγμένη σανίδα και θα τους κάνω μαύρους. Λοιπόν, θα σου δείξω και κανένα δύο λαβές. Όχι για την ιστάζω, στο φώτι δείξτε. Διονύση, τα παιδιά τον πατέρα τους τον εβλέπουν ήρωα. Όπως βλέπει εσένα ο γιος σου. Ακριβώς. Δίκιο σε αυτό. Τα γόρια πρέπει να έχουν ήρωα τον πατέρα τους. Πρότυπο. Αλλιώς γίνονται αδελφές. Πάει και τέλειωσε. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρχαν οργανώσεις φιλάθλων για τις αρματοδρομίες. Υπήρχαν βασικά τέσσερις σύνδεσμοι. Οι Βένετοι, οι Γαλάζιοι, οι Κόκκινοι, οι Πράσινοι και οι Λευκοί. Ο Ιουστινιανός, ας πούμε, ήταν ο παδός των Βενέτων. Και ο Μάρκος Μαυροτσούκαλος των Πρασίνων, έτσι Μάρκο? Έτσι, έτσι. Και εχθρός των Ερυθρολεύκων. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, και έφερε και το τσάι από τις Ινδίες. Έλα, ησυχία! Τι έγινε, Μάρκο, θα προσέξεις και λίγο στο μάθημα? Εντάξει, αν είναι για λίγο, ας προσέξω. Μην ξεχάσετε να μου δώσετε τις χθεσινές σας εργασίες και να κάνετε άλλη μία πάνω στη στάση του Νίκα. Θα έλεγα να την κάνετε σε ομάδες. Διάλειμμα. Εύα, θες να κάνουμε μαζί την εργασία? Ναι, να την κάνουμε. Και να είναι και ο Μάρκος, ε. Τι ρε, θα χάσουμε το κονέ με τη φιλόλογο. Μάρκο! Ναι, βέβαια, μην το χάσουμε. Δηλώνω, εγώ την εργασία δεν την κάνω μόνη μου, θα δουλέψετε κι εσείς. Εννοείται. Καλά, παιδιά, εγώ άμα θέλετε ξεκινάμε και από τώρα, έτσι. Έτοιμος είμαι. Τι γίνεται, να κάνω κανένα σαντουιτσάκι? Όχι, άστα σαντουιτσάκια. Θεία, πιάσε φτιάξει κανένα καφέ γιατί με το χθεσινό ξενύχτη δεν την παλεύουμε. Ναι, έχουμε και εργασία. Τι θα γίνει, ρε Διονύση, με αυτούς τους γείτονες? Άστα αυτά χωρίς με αυτά, θα τα αναλάβει ο Διονύσης. Πώς θα τα αναλάβει ο Διονύσης, όπως τα ανέλαβε χθες? Άστο, καλύτερα μην τρέχουμε σε κανένα νοσοκομείο. Μάρκο, ο πατέρας σου, αγόρι μου, κάπου τα έβαλε με 6 άντρες. Ποιος είναι, ο Ζωρό? Αφήστε τους γείτονες, εσείς να κοιτάξετε τα μαθήματά σας. Να κάτσουμε εδώ που έχει ησυχία. Ναι, καθίστε εδώ, εγώ πάω να κάνω μια δουλίτσα που έχω και έρχομαι. Τι δουλειά έχεις εσύ, αγόρι μου? Με κάτι παιδιά έχουμε κανονίσει κάτι, θα επιστρέψω. Κράτα μου την τσάντα και μου τη δίνεις μετά. Γεια. Με κάτι παιδιά.
Κατάλαβε τι εννοώ όταν χάνει την αξιοπιστία. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να την τελειώνουμε τη δουλειά. Σήμερα το βράδυ θα μαζευτούμε και θα την τελειώσετε τη δουλειά. Τι θα κάνουμε? Θα την τελειώσουμε τη δουλειά. Διονύση, τι θα γίνει με αυτά τα σάντουιτς? Θα τα στριμώξω. Θα τα φτιάξω. Πού είναι τα σαλάνια, τα τυριά εδώ? Φωτί! Δεν θα μου μιλάς εμένα έτσι και δεν θα μου απαγορεύεις να έρχομαι εδώ μέσα! Δεν είναι πια το σπίτι σου εδώ, καταλαβαίνεις! Και άμα δεν γουστάρεις, πρέπει να βγει από την χώρα μου, ε! Θα βλέπω το παιδί μου με τον γουστάρι, το καταλαβαίνεις εσύ αυτό! Έξω από το σπίτι μου, έξω! Φύγε! Έξω! Συγγνώμη, νομίζω ότι ήταν. Μήπως θέλεις να περάσω κάποια άλλη στιγμή? Όχι, 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 έλα, πέρασε, πέρασε. Μήπως θέλεις να σου φτιάξω ένα ποτάκι να χαλαρώσεις? Όχι, όχι, εντάξει, καλά είμαι. Μα τι νομίζει, ότι μπορεί να μπαίνει εδώ μέσα όποτε θέλει? Πολύ λυπάμαι, Μάρκο, που σε εδώ και ακούσεις βλακίες μου. Όχι, δεν πειράζει. Αν θέλεις κιόλας να κάνω τίποτα για σένα, οτιδήποτε, θα το κάνω. Όχι, όχι, εντάξει, θα μου περάσει. Πάντως, είσαι ο μόνος άνθρωπος που μου στέκεται. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι με πιάσε. Ξέρεις, νομίζω πως μπορεί να είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Τι? Όχι, Μάρκο, δεν είσαι ερωτευμένος μαζί μου. Είμαι μεγαλύτερη σου, είμαι καθηγήτριά σου, είσαι μαθητής μου, δεν γίνεται. Όχι, μπορεί και να γίνεται, γιατί σε 1,5 χρόνο εγώ τελειώνω το λύκειο. Μάρκο, τι λες? Τι λέω? Τα έχω χάσει, δεν ξέρω τι λέω. Απ' τη μία σου γράφω σημειώματα και απ' την άλλη τρέχω να σου ζητήσω συγγνώμη γιατί το έχω μετανιώσει. Απλά όταν σε βλέπω να κλαις, κάτι παθαίνω και μου έρχεται να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω. Άργησε. Ποιος? Ο Μάρκος, λέω, άργησε. Είπε. Είχε να κάνει κάτι με τα παιδιά. Καθυστερούν αυτά τα πράγματα. Εμείς κοροϊδά είμαστε που καθόμαστε και κάνουμε την εργασία. Έλα, μωρέ. Το παιδί προφανώς το διασκεδάζει. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Γιατί και εγώ μπορεί να ήθελα να διασκεδάζω. Αλλά αντίθετα είμαι κολλημένη εδώ μαζί σου και κάθομαι και γράφω για τη στάση του Νίκα. Που χαίστηκα, δηλαδή. Και δεν σ' αρέσει αυτό που είσαι μαζί μου? Σε ό,τι στάση κι αν είμαστε. Ακόμα και στη στάση του Νίκα. Λες να τον πάρουμε τηλέφωνο? Τον Νίκα. Καλά, σούργελο είσαι. Το Μάρκο. Α, το Μάρκο. Όχι. Εγώ λέω να σου κάνω ένα μασάζ να χαλαρώσεις. Για να δω. Α, εσύ είσαι πάρα πολύ πιασμένη. Για χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε. 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 Μίτσο, τι γίνεται? Έχω ένα πιασηματάκι. Θα με χαλαρώσει κι εμένα? Άμα θέλετε. Τι άμα θέλω, ρε βλάκα. Ήρθες εδώ να διαβάσετε, όχι να μας χαλαρώνεις και να μας τρίβεις. Άντε, κάτσε κάτω. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Περιμένουμε. Πού είναι ο Μάρκος? Ο Μάρκος. Ο Μάρκος πρέπει να είναι σε ένα συμμαθητή του και να διαβάζει. Πρέπει να είναι σε ένα συμμαθητή του και να διαβάζει. Πώς διαβάζουμε εμείς εδώ? Α! Αυτός εκεί. Κατάλαβα. Να τον πάρετε τηλέφωνο, του πείτε να έρθει εδώ. Τέρμα το διάβασμα. Ώρα για ύπνο. Είπε να τον πάρουμε. Έλα, μωρέ. Το παιδί κάνει ιδιαίτερα. Τι ιδιαίτερα κάνει το παιδί? Ιστορία. Ποιήση, λογοτεχνία. Τώρα που αποφάσισε να μορφωθεί. Μην μπούμε εμπόδιο στη μόρφωσή του. Τι έγινε, Διονύση? Πολύ ησυχία έχει. Μόλις μίλησε στα παιδιά, καταλάβανε. Ωραία. Άνε λοιπόν, ας φύγουμε.
Και άμα συμβεί κάτι, μας ειδοποιείς. Ρε Σπύρο, το βασικό είναι να γίνει ξανά ήρωα στα μάτια των παιδιών. Μάκη μου, για να γίνει ήρωα στα μάτια των παιδιών, θα πρέπει τα παιδιά να ξυπνήσουν. Τα παιδιά κοιμούνται! Τι να κάνουν, μας είναι αύριο το πρωί ήρωας. Άμα μιλείς τον άλλο πολιτισμένα, τον εκπολιτίζεις. Διαφωνώ. Και αυτοί, λοιπόν, πάμε να τους αποτελειώσουμε. Κάτσε να φωνάξουν τα παιδιά. Θανάση! Ας το Θανάση. Τι ξύλο είναι αυτό, φίλο, θα ανοίξεις. Θα ανοίξεις κεφάλια. Όπου δεν πει πιο λόγος, πει τη ράβδα. Το βασικό στο καράτε, ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι το βασικό. Κοιτάς τον άλλο στα μάτια και τον ξεραίνεις. Για κοίτα εμένα. Κάτσε ρε μάτια. Κάτσε ρε Διόνυση. Φέρ το ρόπαλο. Κάτσε. Φέρ το ρόπαλο. Ναι, έλα Ελένη μου, τι γίνεται. Πώς είναι ο καιρός στην Αμερική, καλά? Γιατί εδώ μαζεύονται σύννεφα. Θα ρωτήσεις και για το χρηματιστήριο, φέρ το τηλέφωνο εδώ. Έλα αγάπη μου, τι γίνεται? Ναι, καλά. Πώς είναι ο Αντώνης, πάει καλύτερα? Και εγώ καλά είμαι εδώ, με το Μάικ και το Σπύρο. Ποτέ δεν έχω περάσει καλύτερα. Η μικρή κοιμάται, η μεγάλη διαβάζει. Όλα εντάξει. Και εγώ σ' αγαπώ, μωρό μου, σε φιλώ. Έλα, γεια. Η μαμά ήταν. Η μαμά, όλα πάνε πολύ καλά. Εμείς θα βγούμε λίγο έξω και ξαναγυρίζω αμέσως. Έχεις κάμερα στο κινητό? Έχω. Άνοιξε την. Γιατί? Άνοιξε την! Έλα, προχώρα. Φέρ το ρόπαλο εδώ, εσύ, ρε. Και εσύ συγκρατήσου. Μάκη Τσάν, συγκρατήσου. Ας το σε μένα. Θα τους κοιτάξω στα μάτια και θα παγώσουνε. Καλώς τα παιδιά. Πάρπο, τι έγινε, έφερες και τα καπέ μαζί σου? Ελάτε παιδιά, ήρθανε εδώ με τα καπέ, ελάτε. Όπα. Τι κάνετε μία η ώρα έξω από τα κρεβάτια σας? Κακά παιδιά. Δεν σας μαλώσω. Ακού παλίκα ρε. Θα ανοίξεις φιλό. Στάπα, δεν κάνει αυτό, αυτό είναι για... Έλα. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολύ νευρικός, όταν ακούω πολύ δυνατά τη μουσική, και αυτή τη στιγμή η μουσική είναι πάρα πολύ δυνατά, κάντε μου τη χάρη, μπείτε μέσα, χαμηλώστε την, για να μην μπω μέσα και τα σπάσω όλα. Γεγέ! Ή το χαμηλώνετε με το καλό, ή το χαμηλώνουμε εμείς με το κακό. Διάλεξε και πάρε. Σύφη, τούτο είναι εδώ, το φοβάμαι. Δυσκολεύομαι να διαλέξω. Κοίτα, εγώ λέω να τους αφήσουμε να εκδηλωθούν. Ε, τι, μόνο εμείς θα εκδηλωνόμαστε? Έλα, δύο όρμα. Ακουλάβεις παλικάρι. Πας φυρί-φυρί να φας κολάρο το στυλοφωνικό. Μπες μέσα και κλείστο το λιμάνι, μην τα πάρω. Συνανοηθήκαμε, μπες μέσα να τελειώνουμε! Κοίταξε με στα μάτια. Κοίταξε με στα μάτια, μην αφαιρείσαι. Σε λίγο σου έρχεται μια λαβή, σώτοκαν! Όπα, μιλάμε για ξένες γλώσσες. Κάτσε ρε μάτια, καθίστε ρε παιδιά, ρε παιδιά. Τι ξένες γλώσσες? Είναι δυνατά η μοσχή, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε! Τι γίνεται εδώ ρε εσείς? Οχ, αυτός γιατί βγαίνει πάντα καθυστερημένος, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έγινε τίποτα. Ακόμη. Τώρα θα γίνει. Ακούστε να δείτε παλικάρι, επειδή έχω δει πάρα πολλούς σαν και εσάς. Μπείτε μέσα, χαμηλώστε τη μουσική και άντε να πάμε στο σπίτι μας να κοιμηθούμε. Μιλάει κανείς και δεν τον βλέπω. Ποιος μιλάει, μιλάει κανείς? Δεν κατάλαβα. Πλακίτσα, γόρι! Παιδιά, καθίστε. Έλα, Σπύρο, Μάκη, στα κρεβάτια. Σίγουρα. Ας το σε, Λοιπόν, παιδιά. Πηγαίνετε και στα κρεβάτια σας, τέρμα η μουσική, μη με αναγκάσετε να ξανάρθω. Μη με αναγκάσετε να ξανάρθω. Κρυώνω. Τι καραγκιόζητες είναι αυτοί, ρε. Τι έγινε, τους πλακώσατε? Εμείς είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Α, κατάλαβα, σας πλακώσαν αυτοί. Πού είναι ο Μίτσος? Τελειώσαμε, μόλις έφυγε. Γεια! Βρε καλώς τον! Τι το πέρασε παιδί μου πέρα, ξενοδοχείο, μοτέλ, ξενώνα! Έλα ρε πατέρα, ήμουν με κάτι φίλους και... Για να κατευθήκατε, στη μία το πρωί. Είδες φίλους γιατί γυρνάνε στο δρόμο? Καλά πατέρα, έχω μια πείνα, δεν βλέπω μπροστά μου. Έλα εδώ. Γιατί γυαλίζεις τα μάτια σου? Ήπιες κάτι? Κάπνισες? Ναρκωτικά? Τι λες ρε πατέρα, χαρούμενος είμαι. Χαρούμενο δεν με θέλεις. Στεναχωρημένο δεν με θέλεις. Αποφάσισε τι θέλεις. Θέλω να πάω να ξαπλώσω να κοιμηθώ. Γιατί πρέπει να δουλέψω αύριο. Γιατί αν δεν δουλέψω θα είστε και πεινασμένοι. Και γρήγορα στα κρεβάτια σας. Όλοι. Τώρα τι να πω, το θεωρείς σωστό εσύ αυτό? Ποιο ρε αδερφούλα. Τι πάθατε όλοι μόλις μπήκα? Αυτό, το να έχουμε αναλάβει τρεις μία εργασία και να την κάνουμε δύο. Α, για την εργασία, λες καλά, τέτοια εργασία εγώ την ξεπετάω τσακα 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 τσακα. Ναι, αφού την ξεπετάς τσακα 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 τσακα, τότε γιατί δεν την έκανες πριν και να βγεις μετά με τους φίλους? Όχι, γιατί και εγώ ήθελα να βγω με φίλους, αλλά αντίθετα είμαι κολλημένη εδώ όλο το απόγευμα και κάνω την εργασία. Ωραία. Σου υπόσχομαι την επόμενη εργασία θα την κάνω μόνος μου και για τους τρεις μας, εντάξει? Δεν θα υπάρξει επόμενη. Εμείς οι δυο ξανά στην ίδια ομάδα, ποτέ. Και όταν τελειώνεις τη διασκέδαση με τους φίλους, φόρεσε κανονικά τη φανέλα σου και όχι ανάποδα. Γελίο υποκείμενο. Το τσάκα 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 σε μάρανε.
Καλημέρα, μπαμπά. Καλημέρα, παιδί μου. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα ελεύθερα ό,τι θέλεις. Γιατί δεν σε ακούνε αυτοί οι γείτονες? Γιατί δεν είναι πολιτισμένοι και δεν έχουν μάθει από το σπίτι τους να σέβονται τους άλλους. Και όσοι δεν είναι πολιτισμένοι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δυστυχώς. Και κοιμούνται ως το μεσημέρι και διασκεδάζουν όλο το βράδυ. Δυστυχώς. Δηλαδή, σας πλακώσαν στο ξύλο. Όχι, τους μίλησα αυστηρά αλλά πολιτισμένα. Κατάλαβα, σας πλακώσαν στο ξύλο. Ας φάω τώρα. Άισε το καλό. Πρέπει να κάνω μια γενναία καθάριση εδώ μέσα. Μοναχούλα. Καλημέρα, Μάρκο, παιδί μου. Πώς είσαι σήμερα? Ξανακοίταξα το γραπτό σου, αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να σου ανεβάσω το βαθμό. Δηλαδή, χθες μου βάλες χαμηλό βαθμό. Καίγεται τόσο πολύ ο Μάρκος για το βαθμό του. Μη χειρότερα. Όχι, δηλαδή, εδώ συζητούσαμε με την κυρία Ρελού το ενδεχόμενο της επανεξέτασης του γραπτού. Καλημέρα, Νονά. Κυρία Βίκη. Καλημέρα. Κοίτα, είμαι πολύ απασχολημένη τώρα. Κάποια άλλη στιγμή θα το ξαναδούμε. Οπωσδήποτε κάποια άλλη στιγμή. Θα σας δω στην τάξη. Γεια σας. Τι τους έβαλες χθες? Α, τίποτα. Μια εργασία πάνω στη στάση του Νίκα. Μάλιστα. Όλα θα τα δω σε αυτό το σχολείο. Ακόμα και τον Μάρκο να θέλει να του ανεβάσουν το βαθμό. Με ρεζίλη στα παιδιά μας. Ακούσε εκεί. Είσαι άντρας, κύριε, ή δεν είσαι? Αλλιώς να πάμε να βάλουμε φούστες και κολάρ. Άντρες είναι αυτοί που πλακώνονται, έτσι λέει το λεξικό. Έτσι λέει. Και αν θέλεις να ξέρεις, ο ευαίσθητος άντρας είναι μόνο στη φαντασία των γυναικών. Στην πραγματικότητα πρέπει να δείχνει τη δύναμή του, την ορμή του. Σιγά την ορμή, ρε Μάκη. Όχι, θα αφήσουμε τρία τσογλάνια να μας κάνουν ρεζίλη. Ντρέπουμε να κυκλοφορεί στη γειτονιά. Καλά, εγώ ξενυχτάω, εσύ προσβλήθηκες. Άμα δεν έχει περηφάνεια ο άντρας. Εμείς δεν φωνάζουμε, όχι βία στα γήπεδα. Όχι βία στα γήπεδα, όχι όταν σε φτύνουν οι γείτονες, σε φτύνουν και εσύ λες πάλι βρέχει. Ντροπή, ρε Διονύση, ντροπή! Εγώ λέω να πάμε σήμερα να τους εφηδιάσουμε. Τι λες, Μάκη? Κάτσε να δω τι έχω να κάνω σήμερα. Σήμερα θα πάμε! Σήμερα! Ρε Μάκη, συγκράτησε λίγο τις ορμές σου. Προσπαθώ, ρε Διονύση, προσπαθώ, εύκολο είναι! Μην τον αγριέψουμε άλλο. Έλα, ρε φίλε, πες μου. Αχ, χτύπησε κουδούνι. Έλα, μια λέξη είναι. Έγινε κάτι ή δεν έγινε? Τώρα, ρε, εσύ δεν λέγονται έτσι αυτά τα πράγματα. Άμα δεν λέγονται αυτά τα πράγματα μεταξύ μας, τότε πια λέγονται? Πάμε, παιδιά, πάμε στην τάξη μας. Στις τάξεις σας. Όλοι! Όλοι εκτός από σένα, Μίτσο. Δεν μου λες, αγόρι μου. Πώς είναι η Ραλού στην τάξη? Πώς να είναι, όπως και έξω. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή είναι μια πολύ ωραία κοπέλα με μεγάλα προσόντα για διδασκαλία. Ρε, εσύ ξυπνάδες και πες μου. Τα πηγαίνουμε κάποιον καλύτερα από τους υπόλοιπους. Τώρα που το λες. Ναι. Όχι. Μίτσο, κάτι ξέρεις και καλά θα κάνεις να μου το πεις με το καλό. Ναι, αγόρι μου. Τι να σου πω, ρε μαμά. Ρε μαμά. Ρε μαμά στο σχολείο. Είμαι παιδί μου εγώ για σένα εδώ μέσα, ρε μαμά. Συγγνώμη, κυρία, έχετε δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι λέτε, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν μου λες. Πώς πας με τις οικονομίες σου για το στερεοφωνικό? Με το χαρτζιλίκι που μου δίνετε, όταν γεράσω θα το πάρω. Μου υψώνεις εμένα τη φωνή σου, Μίτσο. Μάλιστα, κυρία. Σκεφτόμουν τώρα που διαβάζεις και προσπαθείς και... Τι κάνω? Τώρα που διαβάζεις και προσπαθείς, λέω. Α, ναι. Ναι. Σκεφτόμουν ότι ίσως να άξιζε τον κόπο να αλλάξουμε το στερεοφωνικό στο σπίτι, ε! Να βάλουμε ένα καλό! Με διπλό CD! Τι! Και διπλό και τριπλό και τετραπλό, μπορώ να σου πω. Και με surround και με recorder! Ναι, φυσικά! Φυσικά όλα αυτά, άμα μου δώσεις πληροφορίες που θέλω. Ναι, ξέρεις, εγώ όμως σκεφτόμουν ότι θα είναι καλύτερα να πάρουμε όλο το σετ. Ναι. Και DVD και home cinema. Ναι. Και τηλεόραση πλάσμα. Ναι, είπαμε ναι, μίλα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ. Άντε, πάω εντάξει τώρα, θα τα πούμε. Φυλάκια. Κάτι δεν μ' αρέσει εμένα. Ναι. Έλα, αγάπη μου! Έλα! Τι, πότε είπες έρχεσαι? Ωραία. Εντάξει, θα είμαι εκεί. Φιλάκια. Όλη μέρα σήμερα η Βίκη με κοίταζε περίεργα. Δεν ξέρω με αυτό που έκανε σήμερα στο γραφείο. Δεν ξέρω.
Κοίτα, Μάρκο, δεν θέλω να ξανασυμβεί αυτό. Εντάξει. Καλά, μωρέ, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Όχι, δεν έγινε και τίποτα. Μάρκο, είμαι καθηγήτριά σου. Είσαι μαθητής μου. Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου. Ωραία, ωραία. Σου υπόσχομαι ποτέ ξανά στο σχολείο, ορίστε. Δεν κατάλαβες. Ούτε στο σχολείο, ούτε πουθενά. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς? Αυτό ήταν, τελειώσαμε? Μα δεν αρχίσαμε ποτέ. Κοίταξε να δεις, Μάρκο. Μάλλον έχεις παρεξηγήσει αυτό που έγινε χθες. Χθες με βρήκε σε μια στιγμή αδυναμίας. Δεν ήξερα τι έκανα. Τι στιγμή αδυναμίας? Τι είναι αυτά που λες? Χθες ήταν καταπληκτικά, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να συμβεί. Και ούτε θα ξανασυμβεί. Ξέχασέ το. Ωραία. Μπορώ τουλάχιστον να μάθω το γιατί. Στο είπα, πρώτον είμαι καθηγήτριά σου. Δεύτερον δεν θέλω να κάνω σχέση. Και τρίτον είσαι ένα παιδί. Χθες όμως δεν σου φαινόμουν και τόσο παιδί. Χθες ήμουν χάλια, άφησα τον εαυτό μου και έγινε ό,τι έγινε. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να κάνω μπάνιο το μωρό. Πολύ εύκολα είναι όλα για σένα. Είσαι στενοχωρημένη, είναι καλός ο Μάρκος. Σου περνάει στεναχώρια παιδί ο Μάρκος. Αν σε ξαναπιάσει ψυχοπλάκωμα, τι θα κάνεις? Θα φωνάξεις το Μίτσο? Συγχωρείς. Τι σου φέρα? Τι μου φέρες? Ταινία. Και? Και? Πατατάκια. Ωραία. Πώς είναι ο μπαμπάς σου? Καλά. Αναρώνει. Τότε να τα γιορτάσουμε. Ο Μάρκος σου είπε πού θα πήγαινε? Πού να ξέρω. Δεν μου λέγει πολλά τελευταία. Τι ταινία θα δούμε? Εστιματική. Όχι, ρε Σιμίτσο, μελό θα δούμε. Για χάρη σου θα έβλεπα και τον τάμπο το ελεφαντάκι. Λες να είναι μαζί της? Και τι μας νοιάζει εμάς? Θα κάτσουμε να σκάσουμε. Άμα θέλει να είναι με μια μεγάλη γυναίκα με παιδί, ας το να είναι. Σωστά. Σωστά. Έλα, φάει, γιατί με τόσα σιρόπια που θα δούμε θα λιγώσουμε. Ωραία ταινία, ε. Έλα, ρε Σιμίτσο, τώρα. Το πειράζει το κορίτσι. Αφού σου είπε 100 φορές όχι. Ναι, αλλά όταν οι γυναίκες λένε όχι, εννοούνε ναι. Ναι, αλλά με αυτό που κάνεις τώρα δεν θα θέλει ούτε φίλη σου να είναι, ηρέμησε. Σήκω. Πάμε να πιούμε, να διασκεδάσουμε. Χαίστε την ταινία, πάμε. Πάμε. Έπρεπε να φέρουμε εδώ τα παιδιά, όχι που τα στείλει στην Ιφηγένεια, να δουν το λαρύγγι πως το τρώνε. Μάρκο, κάτα, Σπύρο. Θα αφήσει τα παιδιά να δουν αυτές τις βλακίες. Λοιπόν, θα ανοίξουμε, θα μπούμε μέσα, θα τους καθίσουμε και θα μιλήσουμε πολιτισμένα. Ναι, πολιτισμένα, οπωσδήποτε πολιτισμένα. Ρε καλώς τα παιδιά τα επίμονα. Τι έγινε? Ήρθατε για το υπόλοιπο, ε? Ποιο υπόλοιπο? Το υπόλοιπο ξύλο που δεν φάγατε χθες. Για κοίταξε με καλά, βλέπεις τίποτα? Οχ. Φοβηθήκες? Κοίτα κάτι. Τι είδες? Αλκοολισμό πρώτου βαθμού. Τι είπες, ρε! Δεν θα χωρέσουμε όλοι εδώ πέρα. Αφήστε! Θα οδηγήσω εγώ! Έλα, ας τι θέλω! Έλα! Σίγουρα δεν είπες τίποτα, ε? Σιγά καλέ. Θα σου χαλούσα την έκπληξη. Καλά, ο Διονύσης θα τρελαθεί. Για τα κορίτσια. Λέω να πάω πάνω να ξαπλώσω και να το περιμένω. Δώσε. Πολύ ησυχία έχει εδώ μέσα. Τα παιδιά επάνω πρέπει να αναφχούν σχολείο αύριο. Εμένα άδειο μου ακούγεται το σπίτι. Μα τώρα τι λες, αφού επάνω πρέπει να είναι. Κα
εμείς. Ούτε εδώ. Εστάπα. Θα τα έχει πάρει στην ταβέρνα να τα ταΐσει ο γλυκός μου. Μάλλον. Δεν μου λες την Ιφηγένεια, θα την πάρεις τηλέφωνο. Όχι, δεν την παίρνω νυχτιάτικα. Θα έρθει εδώ και δεν θα ξεκολλάει με τίποτα αύριο. Και τι θα κάνεις τώρα? Τι θα κάνω, θα ξεντηθώ, θα κάνω ένα μπάνιο και θα τους περιμένω. Αχ, να μείνω κι εγώ να μου πεις. Αχ, βρε Βίκη μου, αν δεν κάνω τώρα ένα κρύο ντους, θα πέσω ξερή από το jet lag και δεν θα δω κανέναν. Έλα, μωρέ, θα κάνεις μετά ντους, έλα, τόκιο, τόκιο. Τόκιο, τόκιο. Πήγε να μου φέρεις τη βαλίτσα μου για τη μεπτώμα. Αυτό είναι εκβιασμός. Ναι, είναι. Σκάσε, σκάσε, σ' άκουσα. Άσε με ρε πατέρα. Άσε με ρε πατέρα και εσύ στον πόνο μου. Μόλις βγήκε από την εντατική, άρχισα τα τηλέφωνα. Είχε τέτοια ζωντάνια, αισθανόταν καταπληκτικά άλλος άνθρωπος. Τέλεια. Αχ, με ψάχνει, με ψάχνει ο Μάκης, με έχασε. Λοιπόν, δεν θα το απαντήσω, γιατί άμα καταλάβει ότι ήρθες, θα πάρει αμέσως το Διονύση. Α, όχι, μην του πεις τίποτα και μου χαλάσει την έκπληξη. Τι μου φερες? Τίποτα. Έλα, βρε. Εγώ είμαι, κυρία Βίκη. Τι έγινε, Φώτη, αγόρι μου, ε? Γιατί βάρες τέτοια ώρα τα κουδούνια, γιατί δεν είσαι στην ταβέρνα? Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μέσα καπνούς και σε βρισκές, απάνω στρίγγλιζε η λατέρνα κι όλη η παρέα πίναμε ψές. Ψές, σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Φώτη, ήρθες εδώ να μου απαγγείλεις βάρναλη, παιδί μου. Τι να απαγγείλω? Καλά, για πες. Κυρία Βίκη, είστε μόνοι? Σχεδόν, για πες. Πιάσαν τα φετικά. Τι έκανε το υγειονομικό? Τους πιάσαν τα λιγμένα? Όχι, όχι, τα λιγμένα τα ήπιανε. Γι' αυτό καταλήξα στο αυτόφορο. Για διατάραξη κοινής υγείας και έμπλοκη σε καυγά. Και ο κύριος Μάκης μπροστάρης. Μπροστάρης ο κύριος Μάκης. Και πού είναι τώρα, είπες? Στην Ψήρου είναι, πού είναι? Και εκεί να μείνουν για να μάθουν. Κυρία Βίκη, κάντε κάτι γιατί θα βγω στα κανάλια. Βρε, άντε από εκεί πέρα που μου έκνες την πιπερσόνα. Άντε, φύγε από εκεί. Θα τα κανονίσω εγώ, παιδάκι μου. Ούτως ή άλλως αυτόφορο είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σήμερα. Έχω γνωριμίες. Δουλεύω ήδη σε τρία κανάλια και συζητάω και με τέταρτο. Βρε, στο διάλογο από εκεί πέρα. Ψώνια, ψώνια. Άντε. Θα οργανώσω μέχρι συλλαλητήριο. Μη με αναγκάσετε να φτάσω στα άκρα. Σκάσε, ρε, κοιμάτο κόσμος. Με το που ήρθες θα πέσει στα σκληρά. Σε έσωσε το jet lag. Να είναι καλά. Στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φωσιά να διαβάσω, το δικό σου γράμμα, ωχ μανούλα μου. Μάκη, τι γίνεται, έχεις ακόμα το βλέμμα της τίγρης ή έχεις αλλάξει ζώο? Άσε με ρε Διονύση, άσε με, με παρασύρατε και τώρα μου κάνετε πλάκα. Ούτε στρώμα. Σκάστε ρε! Ότι θα πήγαινα σινεμά με την Ιφηγένεια, ποιος θα μου το έλεγε? Γιατί? Ωραία, δεν περάσει. Καταπληκτικά. Να το ξανακάνουμε. Άμορε, βλάκα. Και σιγά την ταινία που μας πήγε. Γιατί? Οι ταινίες που βλέπεις εσύ είναι καλύτερες? Πολύ καλύτερες. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father.
the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Ο Διονύσης με το Σπύρο και τον πατέρα μου είναι στο τμήμα. Τσακωθήκανε χθες με τους γείτονες και τους έπιασε αστυνομία. Πολλά φιλιά παντού, Μίτσος. Πολλά φιλιά παντού. Αυτό πρόσεξε, σιρέ. Τι θα πούμε στη μαμά. Έλα, μαμά, ο Διονύσης είναι στη φυλακή. Καλά, ο Μάρκος δεν το ξέρει. Πού ήταν αυτός? Τι που ήτανε. Έχει τρελαθεί με αυτή την αμύντιμπο. Που τον χάνεις που τον βρίσκεις, μαζί της είναι. Έλα, δεν το πιστεύω. Τα φτιάξανε, παιδί μου, σου λέω. Γι' αυτό εξαφανίζεται συνέχεια από το σπίτι. Τον έχεις δει εσύ καθόλου εδώ? Εμείς τελικά τι θα κάνουμε? Θα μιλήσουμε στη μαμά? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει λόγος να τη στενοχωρήσουμε. Όταν έρθει, ας τα πούνε οι δυο τους. Έλα, μαμά. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλά, πώς και παίρνεις τέτοια ώρα? Δεν έχει μαύρα μεσάνυχτα στο Χιούστον? Ναι, στο Χιούστον μαύρα μεσάνυχτα είναι. Σαν αυτά που έχω κι εγώ. Αχ, μωρό μου, δεν ξέρεις πόσο σας έχω επιθυμήσει. Και εμείς επιθυμήσαμε. Ο μπαμπάς τι κάνει? Τέτοια ώρα πρέπει να είναι στο κρεβατάκι του να κοιμάται. Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμερά μου που θέλω να δεις κάτι. Τι να δω? Πήγαινε και θα σου πω. Πότε ήρθες? Γιατί δεν μας είπες τίποτα? Χθες το βράδυ ήθελα να σας κάνω έκπληξη, αλλά πέσα ξερή από το jet lag. Κανονικά θα πρέπει να κοιμάμαι 3 μέρες. Κι ήσουν εδώ όλο το βράδυ? Να πάρω τηλέφωνο τη γιαγιά? Όχι, όχι, μην την πάρεις. Θα πάω μετά να της κάνω έκπληξη. Δεν ξέρεις πόσο μας έλειψε. Εμένα να δεις πόσο μου λείψατε, άχω. Ελένη, εδώ είσαι. Πώς δεν σε καταλάβαμε? Περίεργο. Ο μπαμπάς. Ελάτε εδώ, βρει να σας αγκαλιάζω που σας αποθύμισα. Λοιπόν, πάμε όλοι κάτω να πάρουμε πρωινό, μετά σχολείο και μετά. Και μετά? Μετά είναι το καλύτερο. Θα ανοίξουμε τα δώρα που σας έφερα. Εμένα γιατί δεν μου είχατε. Ναι, Φώτη, ναι, μας αφήσανε. Μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Κοίτα να παραλάβεις τη τυριάζει. Άντε, μπράβο. Ο γιατρός των χειρούς ήταν καταπληκτικός. Δεν έφυγε στιγμή από το πλάι του. Αχ, ωραία, ρε. Ελένη μου, αγάπη μου! Γεια σου, Διονύση. Ήρθα λίγο νωρίτερα από ό,τι με περιμένατε. Πότε ήρθες, μωρό μου? Χθες το βράδυ, αλλά έπεσα ξερή. Δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε τα παιδιά που γύρισαν. Έπρεπε να με ειδοποιήσετε, να σε πάρω εγώ. Βέβαια, έπρεπε να σε ειδοποιήσω για να ξέρεις τι να κάνεις. Τι να μην κάνεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα μπλεξιματάκι, αλλά πάει, αυτό θα τέλειωσε. Πάρα κανένα ντουσάκι και κατεβαίνω, έτσι. Βέβαια, το ντουσάκι είναι απαραίτητο, ειδικά μετά από τέτοια μπλεξιματά. Μαμά, μήπως έμαθες για χθες το βράδυ? Αγάπη μου, σε παρακαλώ, δεν θέλω να ακούσω τίποτα δυσάρεστο. Σήμερα μόνο ευχάριστα, εντάξει? Καιρός ήταν. Διονύση, πάω λίγο στη μαμά. Συγγνώμη για την ακαταστασία, θα μαζέψω αργότερα. Ελένη μου. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ούτε ένα μήνα δεν μπόρεσες να κρατηθείς. Δεν ξέρω τι σου είπαν. Εγώ τι έκανα, το έκανα για να μην εκτεθούμε. Αυτό είναι το θέμα, να μην εκτεθούμε. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε ένα όνομα στη γειτονιά. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουμε στη γειτονιά, με ενδιαφέρει τι κάνουμε μεταξύ μας. Γεια. Θα το πληρώσω πολύ ακριβά το βλέμμα της τίγρης. Ευάκη, κοίτα τι σου πήρα. Σε σκέφτηκα πρωί-πρωί. Είδες τα πατατάκια και με σκέφτηκες? Να σου πω τι συνειρμός είναι αυτός. Το Διονύση τον είδατε? Σας είπε τι έγινε? Όχι, δεν είπε τίποτα. Φαίνεται ντρέπεται που τις φάγανε από τους φοιτητές. Ο Μάρκος το έμαθε? Α, δεν νομίζω. Νομίζω όμως ότι πρέπει να το πούμε. Αδερφός σου είναι, να μην ξέρει. Τι να ξέρω? Ότι τα φτιάξαμε. Ποιοι? Αγκάλιασέ με να σου πω. Σιγά μη σ' αγκαλιάσω. Να με συγχαρείς, βρε. Τι ήθελα εγώ πιο πολύ στη ζωή μου? Ξέρω εγώ, μωρέ, τι ήθελες? Μια Πόρσε. Λάθος. Την Εύα ήθελα. Και. Τα φτιάξαμε. Τι κάνατε? Τα φτιάξαμε. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Χαίρεσαι, Μάρκο? Χαίρομαι. Πώς δεν χαίρομαι? Πολύ χαίρομαι. Ο καλύτερος μου φίλος με την αδερφή μου. Πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι που χαίρεσαι. Σου εύχομαι και εσένα να βρεις ένα καλό κορίτσι. Αλλά κορίτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, θα το βρω. Να το βρεις. Θα το βρω. Να το βρεις. Θα το βρω. Τι έγινε, ρε παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα. Θέλεις πατατάκια? Φάτα μόνο σου.
ξύπνησες? Νόμιζα ότι θα πήγαινε 2-3 μέρες το jet lag το ευλογημένο. Ξύπνησα, δυστυχώς. Γιατί δεν μου είπες τίποτα, Βικούλα, ε? Τι να σου πω. Για το Διονύση. Για τις βλακίες των ανδρών. Έλα μωρέ, σιγά τα λάχανα. Κι εγώ που θέλω να έρθω νωρίτερα να του κάνω έκπληξη. Μην κάνεις έτσι, έκλεισε υπόθεση. Όχι, δεν έκλεισε καθόλου υπόθεση. Καλά, πώς κάνεις έτσι, δεν είναι και τόσο τρομερό το πράγμα. Όλοι θέλουν να παραστήσουν τους άντρες μια φορά στη ζωή τους. Να παραστήσουν τους άντρες. Αφεντικό μου, αφεντικάκο μου, είσαι ήρωας. Μπήκες φυλακή για ένα τσαμπουκά. Μπράβο, αφεντικό. Έχεις παράσημα πια στην πιάτσα. Τρομερά παράσημα, τι να σου πω. Γιατί το λες αυτό, αδερφέ? Δεν είδες τα παιδάκια τι κάνανε? Φωνάσαν τη μανούλα τους, ούτε τσαμπουκάδες, ούτε μαγκές. Κότες! Κοκοκο! Δεν με ενδιαφέρουν τώρα εμένα τι κάνουν οι κότες. Τι κάνουν τα παιδιά, Σπυρό? Εμένα με ενδιαφέρει που γύρισε η Ελένη. Όλες οι γιορτές την ίδια μέρα. Των Αγίων Πάντων είναι σήμερα. Ναι, καλώς τη δέχτη της. Γιατί είσαι αυτά τα μούτρα, τι είστε, στεναχωρεύτηκε που δεν σε βρήκε σπίτι? Ξέρεις τι γίνεται, της Ελένης δεν της αρέσουν αυτά τα ηλίκια τώρα, οι φασαρίες. Η Ελένη είναι πολιτισμένος άνθρωπος. Α, μάλιστα. Ναι, εντάξει. Ζήτησε της συγγνώμη, ζήτησε της και το πον-πον για την πούδρα. Τι με κοιτάς, ρε. Τι με κοιτάς. Δεν ξέρω τι σε αυτή τη γειτονιά όταν πειράζουν τους άντρες της, πλακώνει αυτή η γειτονιά στο ξύλο τους πάντες και τα πάντα. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Τι άλλο συμβαίνει? Δεν ξέρω εγώ τώρα, ένα μήνα μόνη της με τον πρώην άντρα της στην Αμερική, μήπως σκέφτηκε τι είχε και τι έχασε. Η Ελένη, η Ελένη. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Κάτι. Χάρηκε που σε είδε. Σου έδειξε πόσο της λείπεις. Έψαξε να βρει που είσαι. Τρεις έκανες. Σκάσε, ρε. Θύμησε μου την πρώτη ερώτηση. Ας το, κατάλαβα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε παιδί μου να κοιτάξουμε εκεί πέρα τους τενεκέδες που μας στείλαν από πάνω. Αν είναι καλή, γιατί καμιά φορά ανοίγεις κανέναν τενεκέ και μυρίζει. Ναι, ναι, αφεντικό. Έχεις δίκιο με αυτήν την ιστορία με τους τενεκέδες. Έχεις τον κόρακα της, ρε. Έλα, ρε. Τενεκέ, ξεχάνω ότι μιλάς. Πάμε. Όχι, να μας τη φέρει και ο Αντωνάκης. Να μας τη φέρει ο Αντωνάκης. Λες να μας τη φέρει ο Αντωνάκης. Μπράβο, Αντωνάκη. Δεν το περίμενα αυτό από σένα, Αντωνάκη. Αντωνάκη, τι γίνεται?